Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τον χώρο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Στην υλοποίηση ενός επενδυτικού προγράμματος στην Ελλάδα ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ προχωράει Coca-Cola 3Ε. Η επένδυση περιλαμβάνει την επέκταση των παραγωγικών υποδομών της μονάδας του σχηματαρίου και την επέκταση, αυτοματοποίηση και εξυγχρονισμό των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Το σχηματάρι θα παράγει το σύνολο του όγκου των χυμών και το 96% του όγκου αναψυκτικών, ενώ θα διακινεί το 67% των πωλήσεων της εταιρείας. Βραβείο για την προσφορά της στην παροχή ποιοτικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην τουριστική αγορά της Κρήτης απένιμε στην ΣΥΤΑ Ελλάδας ο Παγκρίτιος Σύλλογος Διευθυντών Ξενοδοχείων. Διαγράφονται από την 1η Δεκεμβρίου οι μετοχές της εταιρείας τεχνολογίας Glombo από την αγορά AIM του Λονδίνου στον απόϊχο του οικονομικού σκανδάλου για παραποίηση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας. Σύμφωνα με τους διαχειριστές της, δεν θα υπάρξει κανένα όφελος για τους μετόχους. Ο κύριος Γρηγόριος Δέδες αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου στην εταιρεία PC Systems. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία πώλησης του 98,5% που κατέχει η Τράπεζα Πειραιός στην θυγατρική της στην Αίγυπτο προς την Al Ahli Bank του Κουβέιτ. Το τίμημα ανήλθε σε 149,7 εκατομμύρια δολάρια. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθήσατε ένα ακόμη Business News.